κόνεψε να την μπάλα. Ο Γαβριλίδης εκεί προσπαθεί να βγει. Παντελής, ο Κούλης τώρα εδώ σουτάρει απευθείας. Επικίνδυνο το σουτ εδώ. Πολύ καλό από τον έμπειρο παίκτη της Γεβίνας. Λίγο έλειψε. Βλέπω πολλούς γονείς και από το Μακεδονικό Γεύρος. Για να δούμε τώρα εδώ. Η μπάλα στην κατοχή. Ευκαιρία τώρα για τους Καμιέρδες. Βγαίνει μπροστά, σουτάρει και η μπάλα είναι λίγο out. Πολύ μεγάλη ευκαιρία από τον Χρήστο τον Κοπαλίδη που βρέθηκε σε θέση βολής. Εδώ χάνεται απίστευτα πολύ μεγάλη φάση. Το κλέσιμο που έγινε δεν μπόρεσε ο Μπάλιος εκεί ο Κώστας. Απευθείας το σούτ εδώ διώχνει ο Νικολαίδης. Επαναφορά για τους Κανονιέρδες. Για με τώρα εδώ. Ο ψάιτ εδώ υποδεικνύεται τώρα. Ο Κοπαλής ο Χρήστος διαμαρτυρίες εκεί για το ψάιτ αυτό. Ότι δεν υπήρχε. Η μπάλα από τα πόδια τώρα εδώ από τον Σαχπαζίδη. Μαλλιά τώρα εδώ δεξιά. Παλίδης, σουτάρει. Εδώ καλό το σουτ που έκανε. Έξυπνη ενέργεια από τον νεαρό. Ο Παλίδης κάνει μια σέντρα. Η μπάλα περνάει κεφαλιά, αλλά προσπάθησε εκεί ο Μπόγιας να νικήσει εκεί τον Σπιτζιώτη. Νίκος Παντελής με την μπάλα στην κατοχή του. Θα κάνει μια παλιά στο βάθος. Εδώ προσπαθούν να εκμεταλλευτούν. Ο Παλίδης σηκώνεται. Πες τον αδείο με τον Μπόγια. Σουτ απευθείας. Εκεί από την καλή ενέργεια που έκανε εδώ ο Σαχπαζίδης την μπάλα έφυγε out. Πάντως βλέπουμε το πόσο δυναμικότητα υπάρχει στο παιχνίδι. Η κίνηση τώρα από τον Κοπαλίδη το Θόδωρο. Περνάει ο Κοπαλίδης ο Θόδωρος. Για την ευκαιρία σου γκολ! 1-0 από τον Κοπαλίδη το Θόδωρο. Να λοιπόν φίλες και φίλοι ποδοσφαίρου. Εδώ ήταν μια θαυμάσια ενέργεια από τον Θόδωρο Κοπαλίδη. Βλέπετε το τι γίνεται. Έξαλλοι πανηγυρισμοί. 1-0 λοιπόν πνίγεται σαν καλιά στο συμπεκτό του. Θόδωρος Κοπαλίδης. Πουλιανίτης κάνει μια βαθιά παλιά. Τρέχει τώρα ο Χρήστος ο Κοπαλίδης. Σηκώνεται εξ επαφής. Διώχνει ο Νικολαίδης. Ήρεμα εδώ ο Μόσχος. Θέλει να αλλάξει. Λάθος εδώ. Κατοχή για τους Κανονιέριδες. Και πάλι μπροστά. Σαχπαζίδη σούτ εδώ. Η μπάλα στην αγκαλιά. Μπλοκάρει εδώ. Δεξιά. Στο σούτ του Σαχπαζίδη. Ο Σφιντζιώτης. Από το δημοτικό στάδιο του Εβόσμου. Στο μικρόφωνο πάντα ο Σωτήρης Καρυσαρής. Αυτό το εξαιρετικά πολύ καλό παιχνίδι που γίνεται από τις δύο ομάδες. Εδώ προσπαθεί από κοντά, κεφαλιά του Κούλη Παντελή, πολύ μεγάλη ευκαιρία. Εδώ τραβάει τα μαλλιά του ο έμπειρος παίκτης εκεί. Εντυπωσιακά ο Γαβριλίδης σταμάτησε τη φάση. Κατεβάζει εδώ ο Παντελής ο Νίκος. Μπροστά από τον αντιπαλό του με προβολή, ωραία διώχνει ο Καρασίμος όσο μακριά μπορεί. Ευκαιρία τώρα εδώ, για να μου Κοπαλίδης αν περνούσε η μπάλα. Φυγός γκίκε, σούτ εδώ και τελικά για να δούμε θα γίνει το 2-0. Εδώ υπάρχουν τα δίκτυα 2-0 από τον Θόδωρο Κοπαλίδη. Ακυρώνεται τον γκολ στο offside. Εδώ νομίζω υπάρχουν αντιδράσεις. Όλα έτοιμα για να ακούσουμε το σφύριγμα και την έναρξη του δεύτερου ημιχρόνου. Αλλαγή είχαμε και για την ομάδα. Τον Καμιέρδο, ο Δρουμαλιάς πέρασε στο παιχνίδι. Θα σας πω βέβαια όλα τα πράγματα με τη σειρά. Να πω ότι πέρασε ο Δρουμαλιάς στο... Εδώ ο Σακόγλου στην πρώτη επαφή της μπάλας. Προσπαθεί να περάσει. Σακόγλου θα κάνει το σούτ εδώ. Η μπάλα στην κατοχή από πλευράς για τον Γαβριλίδη. Εδώ τώρα ένα πολύ καλό σούτ που γίνεται από πλευράς από τον Κούλη τον Παντελή. Χάνεται μια πολύ μεγάλη ευκαιρία να στήσει εδώ την ισοφάριση. Σπάθει τώρα εδώ από δεξιά να βγει τώρα από τον αντίπαλό του που κερδίζει την μπάλα τώρα εδώ στην κατοχή του Μακεδονικός. Ιβάνοφ θέλει να κάνει το σούτ εδώ, προσπαθεί να πλασάρει, βγαίνει, μαζεύει την μπάλα ο Γαβριλίδης. Προσπαθεί να αλλάξει την μπάλα. Μόσχος, την κατοχή του δεξιά. Σακόγλου, κάνει την κίνηση μπροστά από τον Κουλιανίτη. Εδώ βγαίνει τώρα εδώ, δε Σακόγλου, τώρα επικίνδυνα από δεξιά. Σούτ εδώ, το πλασέ τελευταία στιγμή αλλάζει την πορεία της μπάλας. Εκεί που προσπάθησε να πλασάρει ο Κούλης ο Παντελής, πολύ μεγάλη ευκαιρία για το Μακεδονικό. Στο 55 το αγώνα. Πετρονικολός. Πάμε να διώξει. Τελειώστε μια και θα τα πούμε. Μόλις τελειώσει και τελειώ πάρουμε. Να περάσει τον αντίπαλό του. Εδώ τώρα αντεπίθεση, σέντρα, κεφαλιά και γκολ. Δεν από την χρυσή αλλαγή από τον Κόλλα. Να λοιπόν η θαυμάσια σέντρα και ο Κόλλα με την ποσιακή κεφαλιά στέλνει την μπάλα στα δίκτυα του Κόλλα. Έτσι λοιπόν θα γίνει το 2-0. Εδώ το κλέψιμο προσπαθεί να περάσει τον αντίπαλό του. Βγαίνει τώρα μπροστά. Εδώ η σέντρα.
εδώ από κοντά, το πλασέ, προσπαθεί εδώ ο Δρουμαλιάς που κάνει μια καλή στιγμή. Μπαλά γυρνά εδώ, Γεωργιάδης, προσπαθεί να σουτάρει. Εδώ φίλες και φίλοι έχουμε το γκολ που πετυχαίνει η ομάδα του Μακεδονικού με ένα δυναμικό τρόπο εδώ και αφηδιάστηκε ο Γαβριλίδη. Καλώς. Νίκο, τελικά έχεις δίκιο, εκπληκτικό γκολ. Μπορούσε να μετρήσει και τρίποντο, έτσι. Μπορούσε, γιατί όχι. Ήταν εκτός περιοχής και πολύ εκτός περιοχής, άρα έχω δίκιο ότι πρέπει να προκριθείτε εσείς. Και μόνο από την επίτευξη αυτού του τέρματος, έτσι. Εντάξει. Φαβορείς τον όμιλο, ποιον θεωρείς, Νίκο, στον πρώτο όμιλο της Α κατηγορίας, εκτός από το Μακεδονικό, φαντάζομαι. Τη Σύνδο. Την Ομόνια που κέρδισε με τον Εβοσμού, ναι. Ο Εβοσμού. Έχει καλή ομάδα, χρόνια είναι η ίδια ομάδα. Ναι. Κατά τα άλλα δεν ξέρω πολλά πράγματα. Και ο Μακεδονικός Γέφυρας, έτσι. Εντάξει. Ναι, ναι, ομάδες από Μπελοκήπων εκεί. Η ΑΕ Μπελοκήπων. Δεν γνωρίζω. Ο Αστέρας. Δεν γνωρίζω. Ο Αστέρας καλή ομάδα, μου άρεσε. Καλή ομάδα. Χαιρετισμούς και στον κύριο Θωμαίδη εκεί. Στον κύριο Βαρυτιμόσογλου εκεί. Στον πρώτο υποόμιλο ανέστη ο Μακεδονικός Λυτής. Ναι. Ποιες ομάδες θεωρείς φαβορί? Είδα προχθές το Θεμαϊκό Στέρεο Σερακλής, προχθές βασικά. Ναι, ναι. Θεμαϊκό Στέρεο Σερακλής από Λοκύπο. 0-2, ναι, ναι, ναι. Μου άρεσε πολύ ο ομάδα Ρακλή από Λοκύπο. Θεωρώ φαβορί. Τέλος, ναι, ναι. Και όπως επίσης και τον Εθνικό Μαλχάρο που έχω ακούσει ότι έχει πολύ καλή ομάδα. Και εμάς. Μπράβο. Και δύο λόγια πάω Κουφαλίων Μακεδονικός Λυτής την επόμενη αγωνιστική. Τα κουφάλια 0 βαθμούς σε δύο παιχνίδια. Σίγουρα τα κουφάλια θέλουν να κερδίσουν. Μπράβο. Πάνω πρώτη νίκη. Παίζουν και στην έδρα τους. Είχαμε δύο εκτός έδρας αγώνες, ναι, ναι, δύο πρώτες αγωνιστικές. Από εκεί πέρα εμείς πάμε καθαρά για την νίκη, τίποτα άλλο. Μάλιστα. Τι σημείο θα δίνεις, κουφάλια? Διπλό. Διπλό, έτσι, θα κερδίσετε δηλαδή. Μπορεί, Νίκο, εσείς επόμενη αγωνιστική που παίζετε. Μέσα στην αναγέννηση 2005. Εσύ τι θα δίνεις? Διπλό, τι θα. Όλα διπλά, ρε, άμα θέλουν όλα διπλά, ρε, παιδιά, τι γίνεται. Τι θα δώσω, άσο θα δώσω. Πάμε ταμείο. Τέλος. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πολύ, παιδιά. Να δούμε κάποιες φωτογραφίες. Θα τα ξαναπούμε και μια άλλη φορά τώρα. Ναι, ναι, Κώστα, πάμε φωτογραφίες. Χρύσα, λέγε φωτογραφίες και κάποια νέα από ομάδες Δέλτα Εθνικής. Πάμε. Ναι. Πάμε. Έχουν έρθει εδώ κάποια μηνύματα. Λέει, Ανέστη, το καλλιτεχνικό σου όνομα στην πορεία στο ποδόσφαιρο είναι Μπάμιας. Δεν γνωρίζουμε. Φίλε Ανέστη, είσαι πολύ καλός, λέει Μπαλαδόρος, αλλά μια ερώτηση θέλω να σου κάνω. Πόσες φορές έχεις τρακάρει το τελευταίο μήνα? Παρακαλώ, διαβάστε το μήνυμά μου. Εδώ βλέπουμε φωτογραφίες του Καμπανιακού. Λέγε. Καμπανιακός Ναός Αμηδένα, στο 80 έχασε ο Καμπανιακός. Ωραία, εδώ. Εδώ βλέπουμε Άρης Απόλλωνας Καλαμαριάς. Ναι, ναι. Απόλλων Καλαμαριά, μάλλον 0-2 με Γιαννιώτα και Καπετάνο. Ναι, ναι. Έπαιξαν με κανονική εντεκάδα, μπορούμε να πούμε. Πολύ Μπράβο. Καλό. Πάμε παιχνίδι. Παρακάτω, Κώστα. Με Μπαντή, πάρα πολύ καλό. Ναι, ναι. Κράτησε πολύ καλά πίσω. Εδώ. Το φύλακα στα Απόλλωνα. Ναι, ναι. Εδώ έχουμε. Από το ίδιο παιχνίδι. Ναι, είναι Άρης εδώ. Μπράβο. Καλαμαριά, Άρης 0-2, πάμε. Και μετά έχουμε Χέρσο Απόλλωνα. Ναι, ναι. Εδώ είναι από το προχθεσινό φιλικό στο Χέρσο. Μπράβο. Χέρσο Απόλλωνας Καλαμαριάς 0-1 στο 52. Έσπασε το ρόδι, το Καρύδης έβαλε γκολ. Μπράβο, Παύλος. Εδώ βλέπουμε Καϊάφα. Πάρα πολύ καλό σε εκείνο το παιχνίδι. Ναι, ναι. Είχαμε πάρα πολύ καλό γενικά παιχνίδι. Εδώ ο Παύλος ο Λεπτοκαρίδης, αν βλέπω καλά. Είναι ο Καραντασιάδης με τον Πλατάκη εδώ. Καμία σχέση, ναι, ναι. Εδώ είναι ο Νάιντος. Μπράβο. Μαζί με τον Καλόνικο, αν δεν κάνω λάθος. Ναι, ναι. Το παιχνίδι ήταν πάρα πολύ ποιοτικό. Εδώ είναι ο Καϊάφας, το γνωρίζω. Ο Καϊάφας, κλασικά, ο Νάιντος μαζί. Εκ Γερμανίας, ναι, ναι. Δεν είναι Γερμανός, παιδί. Τέλος πάντων. Εδώ έχουμε τον Πιτέλη, ο οποίος κάνει πολύ καλά παιχνίδια και σε εκείνο το παιχνίδι ήταν πάρα πολύ καλός. Και ναι, ναι. Το Χέρσο έδειξε πάρα πολύ καλά δείγματα. Μπράβο. Γενικά. Έδειξε μια καλή ομάδα. Παρακάτω. Από εκεί και πέρα έχουμε και τα υπόλοιπα φιλικά. Ναι, ναι. Εντάχει. Έπαιξε ο Κυλκυσιακός με τον Άρη K20-03 είχαμε. Ναι, ναι. Έχουμε Οδυσσέα Κορδελιού Μακεδονικό 1-0. Κυλκυσιακό πάλι με πάω K20 αυτή τη φορά 1-1 με πέναλτι του Σιάννα. Διγενή Λακώματος με Ολυμπιακό Κειμήνων 3-3. Και 3-0 στο ημίχρονο όμως ήταν ο Διγενής. Χρήσα, ευχαριστούμε πολύ. Δεν προλαβαίνουμε. Θα μας κόψουν στον αέρα. Νίκο Παντελή, ευχαριστώ πολύ. Θα τα ξαναπούμε στο μέλλον. Να είστε καλά. Θα τα ξαναπούμε στο μέλλον. Σας ευχόμαστε κάθε επιτυχία. Χρήσα, καληνύχτα. Την επόμενη Δευτέρα ξανά. Μπράβο. Την επόμενη Δευτέρα, καλή σας νύχτα και καλή εβδομάδα.